Στο γέροντα Άνθιμο πηγαίναμε με το φίλο μου τον Μιχάλη, ο οποίος είναι οδοντίατρος. Την πρώτη φορά που πήγαμε, μας ρώτησε ο γέροντας, τι ήρθατε να κάνετε εδώ, παιδιά. Πήρα το λόγο, λέω, γέροντα, εγώ ήρθα να εξομολογηθώ, εκβαθέων εξομολόγηση, γι' αυτό θέλω να με βοηθήσετε. Ήταν σαν να του έλεγα, εσύ που είσαι Άγιος, να βρεις τι έχω ξεχάσει, να μου τα πεις. Τρία γονάρια μου έβγαλε ο γέροντας. Όλα αυτά που λέμε, αγαπητοί, είναι έξω από την λογική του ανθρώπου. Πρώτη φορά με έβλεπε, πρώτη φορά τον έβλεπα. Εγώ βέβαια του έλεγα και ήξερα ότι, διότι είχα μάθει από τον γέροντα Παΐσιο και από άλλους γεροντάδες, ότι οι γεροντάδες παίρνουν πληροφορία από τον Χριστό. Επομένως, το κέντρο βάρος είναι ο Χριστός. Το μέσον είναι ο γέροντας. Αφού έγιναν αυτά, Παρασκευή απόγευμα, συλλογιζόμουν εγώ, πω πολλά, τι γίνεται. Την άλλη μέρα με ρωτάει ο μοναχός σου, Νικόλα, θα κοινωνήσετε την Κυριακή, Σάββατο η άλλη μέρα. Για να κανονίσω ότι θα μαγειρέψω. Εγώ χωρίς να του αναφέρω τι είχαμε πει με τον γέροντα, του λέω, μπα, εγώ δε, α, μην το λες μου, λέει, θα ρωτήσουμε τον γέροντα. Έξυπνος. Και ενώ είχα πάει εγώ στη βρύση να πλύνω τα χέρια μου, έξω, γέροντα, σας στέλνει ο Νικόλαος. Πλησιάζει, τι είναι ρε παιδί μου. Πλησιάζω κι εγώ πιο κοντά, γέροντα, τι να είναι, λέω. Εδώ με ρώτησε ο αδερφός, αν κοινωνήσουμε αύριο, για να κανονίσεις τι φαΐ θα φτιάξει. Εγώ πού να κοινωνήσω. Έλα εδώ, πάω ακόμα πιο κοντά. Με αγκαλιάζει με το δεξί του χεράκι, γιατί μου δεξιά το εγώ, και με το αριστερό, θα κοινωνήσετε βρε κουτέ, έτσι θα σας αφήσω εγώ να πάτε στη Βρωμό Αθήνα. Εκεί, αγαπητοί αδερφοί, μου κοπήκαν πόδια χέρια τα πάντα, διότι χτες μου είχε δείξει τη σοβαρότητα των αμαρτιών και σήμερα στρώνει την αγάπη με την καρδούλα του και προσπερνάει τον Άγιο Βασίλειο και μας το είπε αξιωματικά ότι θα μας κοινωνήσει. Όχι να δούμε παιδί μου, μαμού, τίποτα. Θα κοινωνήσετε βρε κουτέ. Έτσι θα σας αφήσω εγώ να πάτε στη Βρωμό Αθήνα. Την άλλη μέρα, να το σημειώσουμε και αυτό, δεν ξέρω τι ενδιαφέρον έχει για εσάς, αλλά για μένα έχει φοβερό ενδιαφέρον. Ο γέροντας πίσω δύο μήνες είχε σταματήσει, αυτό μας τα είπε ο γέροντας, ο πατήρ Χερουβίμ, είναι γέροντας τώρα, το καλογέρι του, ιερομόναχος. Ότι Νίκο είχε σταματήσει, λέει ο γέροντας, να λειτουργεί, γιατί είχε αρχίσει σιγά σιγά να έχει λίγο Πάρκινσον. Και τις λειτουργίες εδώ και δύο μήνες τις κάνω εγώ. Και μου είπε, δεν θα ξαναλειτουργήσω, πατήρ Χερουβίμ. Τώρα μου λέει, γιατί λειτουργήσε για εσάς, αυτά μας τα είπε, αφού λειτουργήσε την άλλη μέρα ο γέροντας, μας κοινώνησε και τους δύο και μετά έπαψε διαπαντός να λειτουργεί στη γη κάτω. Εκείνος ξέρει. Εγώ ξέρω ότι ο Χριστός μας αγαπάει υπέρ λόγων. Δεν μπορεί άνθρωπος να καταλάβει πόσο μας αγαπάει ο Χριστός. Οι γεροντάδες, παίρνοντας από την αγάπη του Χριστού, διότι ζούσαν τον Χριστό, έδιναν σε εμάς αφιδός, σκανδαλωδός έχουμε μεργετηθεί από τους γέροντες. Συνεχίζω τώρα να σας πω για τον γέροντα Άνθιμο και για άλλα θαυμαστά γεγονότα, τα οποία σας ξαναλέω, υπερβαίνουν κάθε λογική. Είναι υπέρ λόγων. Θα σας πω ένα γεγονός που με συγκλώνησε βαθύτατα. Στο γέροντα Άνθιμο πήγαινα αρκετές φορές το χρόνο, αλλά μία από την σίγουρη φορά ήταν ο Ιούνιος, ο μήνας Ιούνιος που κλείναν τα σχολεία και κατεβαίναμε δύο μήνες το καλοκαίρι στην Αμοργό. Έναν Ιούνιο δεν μπόρεσα να πάω επάνω γιατί είχαν προκύψει δουλειές στην Αθήνα. Πάμε στην Αμοργό, θάλασσα, παραλίες, κόσμος, γυναίκες, μάτια αυτά, λέω, θα πηγαίνω επάνω να οπλίζω όσο γίνεται, δεν κάνω τον καλό. Αλλά επειδή ξέρω τι είμαι, γι' αυτό πήγαινα να γεμίσω μπαταρίες. Και ασφαλώς, είχα ωφεληθεί πάντα.
πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, μέχρι 5 μέρες, τα μπανάκια μας, το μεσημέρι τρώγαμε το φαγητό, ύπνο, το βράδυ βόλτα στην παραλία, καλά περνάμε. Προσευχή, είχε πάει περίπατο. Θα μου επιτρέψω να σας τονίσω ότι τον Ιούνιο εγώ πήγαινα στο Γέροντα Άνθιμο οπωσδήποτε για να γεμίσουν οι μπαταρίες, να πάρουμε ευλογία ώστε να περάσει το καλοκαίρι όσο γίνεται πιο ευλογημένα στην Αμοργό. Δεν πήγα εκείνο τον Ιούνιο. Πέρασαν οι 5 μέρες, καλά περνάμε. Και έρχεται λοιπόν η 5η ημέρα όπου πήγαινα εγώ προς τα Κατάπολα και μπροστά μου βλέπω το Γέροντα Άνθιμο να έρχεται προς τα εμένα. Σαστίζω, Γέροντα, λέω, εσείς εδώ, στην Αμοργό. Θα σε είχα κάνει πέρα τέτοιος που είσαι. Έχεις κάνει, λέει, τα μυαλά σου, τα χέρια σου και τα πόδια σου σαν ξυπνητήρια, όλο δουλειές, δηλαδή, πέρα δόθε. Λες και ο κόσμος είναι όλος ευλογημένος και δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ. Και στο ξαναλέω, μου λέει, θα σε είχα κάνει πέρα τέτοιος που είσαι, αλλά έχεις χάρη που είναι στη μέση ο Χριστός. Μου κοπήκαν τα πόδια και τα γόνατα. Τόλμησα να βάλω μετάνια και να πάρω ευλογία μου. Δίνει το χεράκι του και γίνεται άφαντος. Πω, πω, λέω, τι μου είπε. Θα με είχε κάνει πέρα. Ποιος ο γέροντας που τον αγαπάω, που με αγαπάει, που είναι ο συνάνθρωπός μου. Ο γέροντάς μου. Θα με έκανε πέρα. Ο Χριστός δεν με έκανε πέρα. Έχεις χάρη, μου λέει, που είναι στη μέση ο Χριστός. Δηλαδή, αδερφοί, δεν χρειάζονται λόγια, αλλά αν εγώ τον συνάνθρωπό μου και ας τον αγαπάω, τον κάνω πέρα, φτάνω στο σημείο να τον κάνω πέρα, που τον αγαπάω. Τι αγάπη έχει ο Χριστός, που όλοι να με κάνουν πέρα, ο Χριστός δεν θα με κάνει πέρα. Με τίποτα. Πήγα επάνω στο όρος, το Σεπτέμβριο, και του είπα, Γέροντα, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην Αμοργό, μου δώσατε ευλογία, διότι εγώ δεν είχα προλάβει και έτσι θα πήγαινε το καλοκαίρι στράφη. Δεν ήμουνα εγώ, ρε παιδί μου, εντωμεταξύ, αλλά ήταν ο άγγελος του Χριστού. Και ήξερε καλά ο γέροντας, άγγελος είναι αυτός που φέρνει το μήνυμα, ο ίδιος δηλαδή. Αλλά αν έλεγε ναι, θα έλεγα, πω ρε, τι άγιος είναι. Για να αποφύγει λοιπόν, διότι είναι πολύ προσεκτικοί οι γεροντάδες, πήγε να μου το στρίψει και ήξερε ότι εγώ ξέρω και ούτε με διόρθωσε. Γιατί εγώ λέω από μέσα μου, καλά γέροντα, εντάξει, είπα από μέσα μου, εσύ ήσουν.